Ποικιλία θεμάτων πάντα στις συνδέσεις, πολλές έτσι και διαρκείς συνδέσεις. Τώρα βέβαια θα θέλαμε να κάνουμε σύνδεση με Πάρο, η Πάρος όμως συνδεδόχη, τον Δήμαρχος. Θα ήταν, είμαι σίγουρη ότι και για εσάς, κύριε Δήμαρχε, θα ήταν καλύτερα να ήσασταν στο νησί. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Σας βρίσκω, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαίρομαστε πολύ το κοντά σας. Που σας βλέπουμε μαζί μας στο στούντιο σήμερα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε το εξής. Αυτό που βλέπουμε πίσω μας και θα το δούμε τώρα και οι τηλεθεατές, είναι ο νέος τρόπος εκμίσθωση των παραλίων, για να μπούμε έτσι κατευθείαν στο ψητό που λέμε, γιατί βαδίζουμε και προς τέλος της εκπομπής. Ο νέος τρόπος λοιπόν τα έχει πάρει όλα από δήμους, ΕΤΑΔ κλπ. Τα έχει έφτιαξε ένα κεντρικό σύστημα που γίνεται ηλεκτρονικές δημοπρασίες. Όποιος θέλει λοιπόν να πάρει το δεδοστό που περιγράφω και το δεδοστό που κάνω λάθος. Όποιος θέλει λοιπόν μπαίνει εδώ πέρα στο e-auctions GSISGR, δηλαδή στο, και από το GovGR μπορεί να μπει βέβαια και να πει: εγώ θέλω λοιπόν να εκμισθώσω μια παραλία. Ας πάμε λοιπόν εδώ πέρα στην Πάρο, πολύ ωραία. Πάρουμε εδώ πέρα και φτάνουμε στην Πάρο, ωραία φέτο εδώ ψηλά το νησί, στο Google Maps και ας πατήσουμε τυχαία παραλία τώρα, έτσι δεν έχει εδώ πέρα, βγαίνει στολικά, μισό λεπτό για να δω πώς είναι που βγαίνει στολικά, 1, 2, 3, 4, 5, 6 βλέπω, φαντάζομαι έχετε κάνει παραπάνω είναι, ναι. Ωραία, απλά 10 παραλίες περίπου. Χρυσή ακτή λοιπόν, 14.598 ευρώ τιμή εκκίνησης, έναρξη δημοπρασίας 11 Ιουνίου. Αν πάμε σε μία άλλη, πηγαίνω εδώ, στο Φάραγκα, 6.240 ευρώ, εδώ για κάποιο λόγο το 1 τρίτο είναι της μικρή, είναι μικρή αυτή. Έτσι, 11 Ιουνίου επίσης η έναρξη δημοπρασίας. Όλο αυτό λοιπόν, και εδώ το ανοίγεις και βλέπεις και παραπάνω λεπτομέρειες. Όλο αυτό λοιπόν το σύστημα το βλέπουμε τώρα από πλευρά του GovGR. Λέμε για την Πάρο που ήταν και ένα νησί που ξεκίνησε το λεγόμενο πέρυσι κίνημα της πετσέτας. Λειτουργεί λοιπόν όλο αυτό, αποδίδει, άλλαξε κάτι σχέση με πέρυσι. Στην Πάρο πράγματι ξεκίνησε από την κίνηση πολιτών, ειρηνικές διαμαρτυρίες και συγκεντρώσεις για να απελευθερωθούν πολλές παραλίες που από την πλευρά του Δήμου δεν είχαν χωρηθεί. Παρ' όλα αυτά, αρκετοί επιχειρηματίες είχαν καταλάβει το 100%. Εκεί υπήρξε έντονη αντίδραση της κοινωνίας. Και ήταν μια αντίδραση, ξαναλέω, ειρηνική, αλλά αφορούσε πολίτες από όλες τις παρτάξεις. Δεν ήταν δηλαδή μια κίνηση που έγινε για αντιπολιτευτικούς λόγους σε μια κυβέρνηση, ένα Δήμο κτλ. Όμως είχε υπάρξει ο κόμπος στο χτένι, όπως λέμε, υπήρχε έντονη αγανάκτηση για να αποδοθεί ελεύθερος χώρος στους λουόμενους, στους πολίτες που δεν θέλουν να πάνε σε ομπλοκαθίσματα. Δεν είμαστε απέναντι στα ομπλοκαθίσματα, όμως πρέπει και οι επιχειρηματίες να σέβονται την νομιμότητα και να καταλαμβάνουν και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον χώρο το οποίο έχουν εκμισθώσει. Mm-hmm. Αυτό δυστυχώς για αρκετές παραλίες δεν συνέβαινε. Ήρθε λοιπόν η κυβέρνηση, αφού είδε τη διαμαρτυρία και ένα κίνημα το οποίο ξεπέρασε τα όρια του νησιού, όπως λέτε, και σε άλλα νησιά μεταδόθηκε, αλλά και στον διεθνή τύπο. Δηλαδή, μας παίρνανε τηλέφωνο, μας στέλνανε ερωτήματα από ευρωπαϊκά μέσα και ζητάγανε συνεντεύξεις για αυτό που γίνεται. Στις πορείες μαζί υπήρχαν και Ευρωπαίοι πολίτες, οι οποίοι είχαν μια Πάρο του 80 του 90 και είχαν δει μια άλλη Πάρο, μια Πάρο να μεταστρέφεται. Και αυτό συνέβαινε και σε άλλα νησιά, βέβαια. Και ήρθε λοιπόν η κυβέρνηση, νομοθέτησε τον τέλος Φεβρουαρίου, ψηφίστηκε το νέο νομοσχέδιο, το οποίο λέει ότι οι δημοπρασίες θα γίνονται μέσα από το Υπουργείο Οικονομικών με τη διαδικασία που δείξατε. Για την Πάρο είναι και για άλλα νησιά, Νάξο, Μήλο και Σαντορίνη, είναι 11 Ιουνίου η δημοπρασία. Ναι. Δηλαδή σε πολύ λίγο αναφέρονται οι παραλίες και μπορεί οποιοδήποτε πολίτης, επιχειρηματίας, να πάει να εκμισθώσει, να λάβει μέρος στη δημοπρασία και να πάρει μια παραλία. Να πάρει μέρος στο διαγωνισμό και όποιος πληροδοτήσει θα λάβει μέρος. Για την άποψή μου έχουν καθυστερήσει διαδικασίες, δηλαδή θα γίνει 11 Ιουνίου οι δημοπρασίες και το αποτέλεσμα μπορεί να βγει μετά από 5, 6, 7 μέρες. Όμως ο τουρισμός ήδη ξεκινάει. Ίσως έπρεπε, βέβαια είναι η πρώτη χρονιά φέτος. Ναι. Θα θέλαμε την επόμενη χρονιά αυτά μέχρι τέλος Μαρτίου να έχουν ολοκληρωθεί. Σωστό. Για να μπορούν και οι επιχειρηματίες να ξέρουν. Που θα γίνει αυτή η δημοπρασία, σε 5-6 μέρες έχουμε την απόφαση ποιος έχει πληροδοτήσει. Και μετά από γράφεται σύμβαση. Μετά καλεί το Υπουργείο Οικονομικών των επιχειρηματίων. Μετά από πόσο καιρό οι επιχειρηματίες θα μπορέσει να αξιοποιήσει. Γνωρίζω ότι είναι ήδη έτοιμοι. Έχουν προσλάβει προσωπικό, έχουν τα προλογαθήματα. Θέλει μόνο το στήσιμο το οποίο είναι μια μέρα υπόθεση. Να ρωτήσω κάτι. Παράδειγμα, βλέπω εδώ πέρα αυτό που έδειχνα πριν. Στην χρυσή ακτή τη Πάρ, το λέω γιατί είναι και μια δημοφιλή. Είναι η μεγαλύτερη παραγωγή του νησιού. Ναι, η τιμή εκκίνηση λοιπόν είναι 14.500 ευρώ. Αυτό είναι πάει μέχρι πότε λοιπόν η εκμίσθωση. Η εκμίσθωση είναι για το έτος 24, όμως θα γίνει για 2 χρόνια δημοπρασία. Επειδή έχει ξεκινήσει από πέρυσι το ΦΕΚΤΑ, ήταν τριετή η συμβάση. Για κάποιε ανακλήθηκαν. Υπήρξαν ήδη 12 ανακλήσεις λόγω του Τζορμπατζόγλου που κατέβηκε πέρυσι στο διοικητικό του εισαγγελέα. Υπήρξαν ανακλήσεις εκεί στη Χρυσή Ακτή, οι πιο πολλές παραλίες, οι πιο πολλά τμήματα έχουν ανακληθεί. Τα 15.000 αυτά λοιπόν αυτά είναι για ένα χρόνο. Για ένα χρόνο. Αλλά θα πάρει για 2 χρόνια την παραλία, οπότε αν είναι 15 θα πάρει 140.000. Να ρωτήσω κάτι. Λοιπόν, εκεί θα καταλήξω. Δεν είναι πολύ λίγα 15.000 ευρώ. Μπορεί, είναι τιμή κίνηση. Είναι τιμή κίνηση. Ναι. Μια παραλία όπως η Χρυσή Ακτή και άλλες τώρα. Καλά ήταν οι άνθρωποι, έχουν πολλή κίνηση.
Θα βγάλω σε ένα Σαββατοκύριακο για πλάκα αυτά τα λεφτά. Εντάξει. Γιατί δεν είναι πιο ψηλά. Εντάξει, είναι τιμή εκκίνηση αυτή. Ποιο την ορίζει την τιμή εκκίνηση. Το Υπουργείο Οικονομικών. Το Υπουργείο Οικονομικών. Μάλιστα. Ναι. Ναι, εσείς τώρα με αυτό. Ή προφανώς συμφωνείτε. Με αυτή τη ρύθμιση. Εμείς θέλαμε κάτι να αλλάξει. Τι θέλετε να αλλάξει. Θέλαμε να αλλάξει αυτό το πλαίσιο που περιγράψα πριν. Που επιχειρηματίες ενώ πηγαίνανε και επιχειρήσουν σε μια παραλία χίλιων ενός στρέμματος και καταλάβανε π.χ. 500 τετραγωνικά, 400, αυτή είναι η δημοπρασία, αυτό είχαν λάβει, εκεί καταλάβανε το σύλλογο της παραλίας. Mm. Δηλαδή, όλοι. Εμείς λοιπόν θέλαμε να αλλάξει και να μένει χώρος για τους λόγωμενους. Το 50% που λέει ο νόμος να μείνει, εφόσον ο επιχειρηματίας έχει μειώσει το πάνω 50%. Τώρα, ναι, με αυτό μένει και ελπίζουμε ότι θα δουλέψει καλύτερα. Και είναι η τεχνολογία και τα drones που παρουσιάσατε και πριν με τον σύμβουλο εκπαίδευση και τα διάφορα και οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί να δουλέψουν πιο γρήγορα, πιο άμεσα. Ωραία. Και να είμαστε πάμε να συναντήσουμε σε ένα άλλο νησί, στα 12 στην Τύλο, την Μαρία Καμάλη Φέρτη, δήμαρχο του νησιού. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Καλημέρα, καλημέρα από Τύλο. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Καμά. Πάμε λοιπόν να δούμε και το δική σας οπτική, έλατε. Στο δικό μας το νησί είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Γιατί νομοθέτησαν στις περιοχές Natura να καλύπτεις από την παραχόμενη έκταση μόνο το 30%. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτή η διάταξη είναι κόλαφος για το νησί μου και για άλλα νησιά που είναι σαν τη Τύλο, αφού σε μία παραχωρούμενη έκταση, φανταστείτε 100 τετραγωνικά, το μπορείς να τοποθετήσεις, να καλύψεις μόνο το 30%. Και σε μία παραλία που δεν καλύπτεται ούτε το 8% της συνολικής επιφάνειας. Ναι. Εσείς πόσο θέλατε να είναι αυτό που μου προκαλεί... Να μην 30, εσείς πόσο θέλατε να είναι, να μην είναι 30, να είναι πόσο. Να είναι το 60%, ειδικά για τα μικρά νησιά. Μιλάμε για μικρά νησιά, μιλάμε για ειδικές νησιωτικές πολιτικές. Ναι. Δεν υπάρχει δηλαδή υπόψη η μηνυσιωτικότητα, η μικρονησιωτικότητα. Ναι. Αυτό είναι που μας πονάει πάρα πολύ. Να... Κάτι το οποίο δεν γίνεται. Να ρωτήσω κάτι. Τελευταία... Εγώ για παράδειγμα πήγα πέρυσι σε ένα μικρό νησί. Έκανα εγώ διακοπές, στη Δονούσα. Τρεις παραλίες, καμία εξαπλώστα. Γεμάτες όλες κανονικά και τουρισμό για το νησί και όλοι ωραία περνάγανε και λοιπά. Πού ήταν το πρόβλημα σε όλο αυτό. Ήταν γεμάτες οι παραλίες με εξαπλώστρες. Όχι, όχι. Με πετσέτες και με κόσμο. Ξαπλώστρα μηδέν. Γιατί λέτε δεν το νησί να καταστρέφεται. Ναι, που είναι το πρόβλημα σε εμάς. Ναι. Σε εμάς εδώ είναι ότι εδώ πέρα έχουμε τουρισμό, οργανωμένο τουρισμό, έχουμε πρακτορία. Αυτό έχουν υπογραφεί τα συμβόλαια από πέρσι με τους tour operators. Ο κόσμος που έρχεται εδώ δηλαδή περιμένει να βρει κάποια δεδομένα τα οποία έχουν συμφωνηθεί. Και έρχεται ξαφνικά η νομοθεσία και τα ανατρέπει όλα. Και πιστεύει και θεωρείται... Και το φοβερό ξέρετε ποιο είναι. Ότι υπάρχουν και άλλες παραλίες που μπορείς να πας και να κάνεις. Δεν απεμπολίζει δηλαδή το δικαίωμα του να πάρεις τη πετσέτα σου και να κάνεις μπάνιο. Υπάρχουν και άλλες παραλίες. Γιατί όμως σε μία παραλία η οποία είναι οργανωμένη, μία παραλία υπάρχει μόνο στο νησί, να μην μπορεί να την εκμεταλλευτεί. Προσέξτε, με προτιμησιακό δικαίωμα. Μόνο προτιμησιακό. Μιλάμε για τις όμορες επιχειρήσεις. Ναι. Και έχουμε ένα νόμο ο οποίος έχει εξαιρέσεις. Ξέρετε όμως που έχει εξαιρέσεις. Έχει εξαιρέσεις σε πολλά άλλα, όχι όμως στα μικρά νησιά. Εμείς είμαστε υπέρ του νόμου. Εμείς είμαστε υπέρ του νόμου. Σαφώς και δεν μας άρεσε αυτό που βλέπαμε ότι δεν υπήρχε χώρος ο πολίτης να μπορεί να χρησιμοποιήσει τις παραλίες. Σαφώς και γι' αυτό δεν το θέλαμε για το νησί μας. Εμείς έχουμε μόνο προτιμησιακό δικαίωμα. Και σαφώς, αυτό όμως που μας ενοχλεί πάρα πολύ είναι ότι τα οριζόντια μέτρα δεν λαμβάνουν υπόψη τους την νησιωτικότητα και ιδιαίτερα τη μικρονησιωτικότητα. Εσείς κύριε Μπιζά, είναι πολύ ξεκάθαρη η κυρία Καμάλη Φέρη. Εσείς έχετε ένα ζήτημα το οποίο θα θέλατε λίγο στο δικό σας το νησί να επανεξεταστεί. Να συμπληρώσω λιγάκι σε αυτό που είπε η συνάδελφος κυρία Καμά. Ωστόσο, ο νόμος λέει ότι το 50% της παραλίας, δηλαδή μια παραλία είναι 10 στρέμματα ή μια μικρή παραλία, ένα στρέμμα, τα 500 τετραγωνικά πρέπει να μείνουν ελεύθερα. Αν ο επιχειρηματίας νοιάζεται τα υπόλοιπα 500, εφόσον έχει βγει σε δημοπρασία αυτό το νούμερο, εάν είναι σε περιοχή Natura, που π.χ. η χρυσή ακτή που αναφέραμε πριν είναι Natura περιοχή, εκεί μπορεί ο επιχειρηματίας να απλώσει μόνο στο 30% των 500. Δηλαδή θα πάρει 500 στο συμβόλαιο, αλλά μπορεί μόνο 3-5-15-150 τετραγωνικά να βάλει ομπλοκαθίσματα. Αν ήταν μια άλλη παραλία που δεν είναι Natura, εκεί μπορεί να βάλει το 60%, αλλά στα 500 να βάλει 300 τετραγωνικά.
Δηλαδή η διαφορά είναι αυτή όσο αφορά το Natura. Λοιπόν. Απλά αυτό που εμείς θέλουμε είναι φέτος το ζήτημα και το αίτημα από την κυβέρνηση, από όλους τους μηχανισμούς, είναι να γίνουν οι αναγκαίοι έλεγχοι, ώστε να μην έχουμε τα περσινά φαινόμενα. Θα την ξανακάνω αυτή την κουβέντα. Οπωσδήποτε σας στέλνουμε ξανά και εσάς, κυρία Αληθέρη, και εσάς, κυρία Βυζά. Γιατί μέσα στο καλοκαίρι νομίζω θα ανοίξουν και άλλα, θα αρχίσει να πηγαίνει και κόσμος, θα παίρνουμε και μηνύματα. Θέλω οπωσδήποτε να σας φιλοξενήσουμε ξανά για όλα τα ζητήματα των νησιωτικών που δεν είναι μόνο αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και στους δύο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε την παρουσία σας εδώ. Καλημέρα.